να ξέρετε πως εγώ είμαι της παλιάς σχολής, δηλαδή το ξενία το ξέρω από παιδί. Οπότε ήταν ένα ωραίο ξενοδοχείο τότε που δεν υπήρχαν και τα άλλα τα μεγαλύτερα, σε μια πάρα πολύ ωραία ανεπτυγμένη περιοχή. Τώρα, περνώντας από εκεί, αν το βλέπουμε κάθε μέρα να καταραίει και να πέφτει και να είναι σε αυτή την κατάσταση, οπωσδήποτε ευαισθητοποιούμαστε παραπάνω και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, όπως εφόσον είναι κρατικό, όπως να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Ναι. Παλαιότερα είχα πει και σαν δημοτικός Λουζάρη και σαν στην νομαρχία, όταν ήμουν σαν αντινομάρχης, ήταν τότε στο νεό του. Είχαμε πει μήπως μπορέσουμε και το πάρουμε. Στην νομαρχία που ήμουν τότε δεν το πήραμε, δεν μας το δώσαν τότε. Τώρα έστειλα μια επιστολή στην εταιρεία ακινήτων δημοσίου ΑΕ και τους παρακαλώ, όπως μας το δώσουν, να το αξιοποιήσουμε, να το φτιάξουμε και να μπορέσουν, εκτός από την ανάπλαση της περιοχής, να μπορέσουν να βρουν δουλειά άλλα 5-10 άτομα. Δηλαδή, χωρίς ανάπτυξη πώς θα βρουν δουλειά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς εννοούν οι κυβερνώντες την ανάπτυξη. Δηλαδή, αν το δώσεις στο Δήμο, δηλαδή, στην υπηρεσία τη δική σας, η οποία είναι, ποια υπηρεσία είναι, να την πούμε. Ναι, ναι. Είναι αναπτυξιακή. Ωραία. Ακινήτων. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό τι να γίνει? Ο σχεδιασμό ο δικό μα είναι καταρχά η βελτίωση των εγκαταστάσεών του. Ναι. Να γίνει και μετά να μπορέσουμε να το βγάλουμε σε μια δημοπρασία. Δηλαδή, εσεί πολύ απλά λέτε να μην πέσει κάτω. Να μην πέσει κάτω, αυτό. Μας, ναι. Να το βγάλουμε σε μια δημοπρασία, να φτιαχτεί. Ναι. Και εκτός του ότι θα φτιαχτεί και θα γίνει όμορφη η περιοχή, θα ομορφύνει η περιοχή, να βρουν και δουλειά 5-10 άτομα. Η οποία η ανάπτυξη, όπως ξέρετε, είναι πώς θα βρουν εργασία οι νέοι, αν δεν έχει κάποιες δουλειές να κάνουν. Λοιπόν, θεωρείτε ότι θα υπάρξει ένα ξενοδοχείο το οποίο λόγω της θέσεώς του κλπ. Να το αξιοποιήσει? Βεβαίως και εμείς έχουμε τη δυνατότητα και να το φτιάξουμε και να το αξιοποιήσουμε. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο θα είναι λογικό και σωστό να το πάρουν οι ιδιωτικοί πρωτοβουλίες. Και θέλω να σας πω, κύριε Τζούμπα, ότι καλό είναι να βοηθήσετε κι εσείς τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί αυτοί είναι κεφαλοί. Καταρχάς δεν ξέρουν που πέφτει Χίος. Αυτοί που υπογράφουν για το ξενία δεν ξέρουν η Χίος αν είναι νησί του Αιγαίου. Ότι πρέπει επιτέλους έτσι θα γίνει. Έτσι μόνο θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε κάποιο κόσμο εδώ στο νησί μας. Έτσι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και την όψη του νησιού μας. Yes. Οι άνθρωποι δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Νομίζω πως αυτά έπρεπε να ανήκουν στο Δήμο και κατ' επέκταση στο λαό της Χίου. Το πρώην Δήμο. Το πρώην Δήμο ολοκληρώσαμε μία καταγραφή όλη της ακίνητης υπηρεσίας. Εδώ, κύριε Τζούμα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μία τεράστια, μία πολύ μεγάλη περιουσία στο Δήμο. Καταρχάς θα πιάσω την περιουσία η οποία δεν μπορεί να αποδώσει. Ποια είναι? Υπάρχουν τα παλαιά, όλα τα χωριά που ξέρετε είχαν το σχολείο τους, είχαν το ιατρείο τους, είχαν το κοινοτικό τους γραφείο. Ναι. Αυτά τα γραφεία υπάρχουν σε όλα τα χωριά. Καλό είναι να βρούμε τρόπους να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Ειδικά στα σχολεία μια σκέψη που έχω κάνει είναι να γίνουν βιβλιοθήκες ή τρόποι άθλησης, εννοώ άθλησης, πνευματικής άθλησης. Είτε πικπον, είτε σκάκι, είτε τέτοια. Ούτως ώστε αυτοί που θα έρχονται στο χωριό τους να μείνουν με τα παιδιά τους, να μπορέσουν να έχουν μια υγιή απασχόληση τα απόγευμα, να μπορούν να περνάνε εκεί καλά, όμορφα και να έχουν μέσα να διαβάσουν τη βιβλιοθήκη και την ιστορία του χωριού τους, αλλά κατ' επέκταση και την ιστορία όλη της Χίου. Αυτό είναι μια σκέψη. Σαν να μου περιγράφετε τώρα γραφεία, ας πούμε, ενός πολιτιστικού συλλόγου. Ενός πολιτιστικού συλλόγου. Ναι. Θα μπορούσε ο πολιτιστικός συλλόγος να το. Ελαφράς κλίμακας, δεν σας έλεγα ότι θα είναι πλέον. Έτσι. Ωραία. Δεν μπορείς τώρα στα νηνιτούρια να κάνω. Να κάνω την ιστορία του χωριού. Να την ξέρει ο μικρός που θα πάει εκεί με τον πατέρα του, με τον γιαγιά του, με τον παππού του. Μάλιστα. Όλα αυτά. Γιατί μην ξεχνάμε, έφεραν νηνιτούρια γιατί υπάρχουν στη Βόρεια Αχίου υπάρχουν. Κατά τα νηνιτούρια είναι και το παράδειγμα γιατί το σχολείο εκεί έχει γίνει ήδη σχολικό μουσείο. Ακριβώς. Λοιπόν,
Κάτι άλλο που το οποίο έχουμε ανακαλύψει εμείς είναι αρκετές εκτάσεις σε παραθαλάσσια στρώματα του νησιού, τα οποία είναι ανεκμετάλλευτες. Ένα μικρό παράδειγμα σας φέρω. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρα. Υπάρχει ένα κομμάτι στο Μάναγο 30 με 40 στρέμματα. Αυτό γιατί να κάθεται και ανεκμετάλλευτο. Παραλιακό. Παραλιακό, πάνω στη θάλασσα. Και ανοίγει στο Δήμο. Βέβαια στο Δήμο ανοίγει πλέον. Μάλιστα. Γιατί να είναι ανεκμετάλλευτο. Σωστά. Να το εκμεταλλευτούν, να σκεφτούμε. Ελάφρυντα, δεν λέω να γίνουν ξενοδοχεία και αυτά. Εγώ είμαι εναντίον τη βαριά βιομηχανία και τη βαριά. Αλλά μπορεί να γίνει μια σκέψη δική μου, είναι αυτή προσωπική. Μπορεί να γίνει ένα κάμπινγκ. Αλλά ένα κάμπινγκ ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Καταρχήν, κύριε Φλάμμο, θα... και μόνο ότι καταγράφεται σημαίνει πως δεν την κλέβουν κάποιοι. Βέβαια. Αυτό είναι ο στόχος. Ναι. Και τώρα αυτό στοχεύει η υπηρεσία μας. Ναι. Για να μην, γιατί πολλοί, όπως λέτε, πολύ σωστά αρχίζουν και βγάζουν τους τύπους και τους πασάλους των ορίων τόσο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τώρα που πολεμάμε, προσπαθούμε, εσείς ξέρατε ότι στα Καρδάμιλα, σχεδόν έχει πολυκατοικία με 12 διαμερίσματα. Υπάρχει μια πολυκατοικία με 12 διαμερίσματα. Εκεί που μένουν οι καθηγητές, λέτε. Γιατί να μην τα αξιοποιήσω. Είναι έτοιμη να καταρρεύσει, πρέπει να τη φτιάξω. Να την αξιοποιήσουμε και όπως λέτε πολύ σωστά, να μένουν με πιο ελαφρύ τίμημα οι καθηγητές, η πυροσβεστική που θα πάει, που έχει εκεί το κομμάτι της πυροσβεστικής, ή οι αξιωματικοί που έχουν εκεί το στρατό, που το σώστε. Και με τα χρήματα αυτά να διατηρείται η πολυκατοικία και να έχει ένα έσοδο ο Δήμος, αλλά να, με χαμηλότερο κόστος να μένουν με όρεξη εκεί πάνω αυτοί που πηγαίνουν με μετάθεση. Σωστό. Έχουμε κάποιες μικρές εκτασούλες στην Κόμη, αλλά η Κόμη είναι το φιλέτο της Χίου, όπως ξέρετε. Εκεί που το σαββατοκύριακο δηλαδή, για να κάνεις μπάνιο πρέπει να έχεις μέσο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει τελειώσει η καταγραφή. Έχει τελειώσει η καταγραφή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχετε αποτυπώσει, γιατί αντικειμενικά δεν μπορείτε να αποτυπώσετε, ναι, την αξία αυτής της. Όχι, την αξία δεν μπορώ να την αποτυπώσω εγώ. Ναι, ναι. Την αξία είναι άλλοι που θα την αποτυπώσουν. Εγώ κάνω τις προτάσεις, τρέχω να μην τυχόν και οικειοποιηθούν άλλοι την έκταση του Δήμου, ναι, γιατί κατ' επέκταση η περιουσία του Δήμου είναι όλου του ιδιώτικου. Και αφιλάμε με την εμπειρία που έχετε, εκτός από τα Καρδάμιλα που μου είπατε και το Μάναγρο, τι έδωσε σε κανένα εντύπωση, ας πούμε, κάτι χτυπητό που να είναι, να πεις ότι αυτό ποιος το ξέρει ότι είναι δημοτικό, ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Τζούμα, εκτός και της Κόμης, δύο-τρεις εκτάσεις, ναι, ναι, οι οποίες καταλαβαίνετε και εσείς ξέρετε σαν δημοσιογράφος ότι στην Κόμη για να κάνεις μπάνιο το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχεις μέσο. Δεν μπορεί να κάνεις Σαββατοκύριακο μπάνιο. Είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή, είναι πολύ μεγάλη έκταση, πολύ καλή κτλ. Και έχει δύο-τρία ωραία οικόπεδα ο Δήμος. Ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα να το βάλω και αυτό μέσα στη σκέψη μου είναι τα παλιά λατομεία στην Κέραμο. Αν ξέρατε και αν θυμόσαστε και αν έχετε κάνει εκεί κανένα ρεπορτάζ, είναι λατομεία τα οποία άρχισαν και εκεί και εκεί οποιούνται. Αυτό θα το εξετάσω το πράγμα. Έτσι. Θα το καταγράψω, θα το εξετάσω. Εκεί στα λατομεία νομίζω έχουν γράψει κάποια ιστορία οι Αμανίτες, οι οποίοι έχουν φτάσει η ιστορία του μέχρι θάνατο με τις αρρώσεις που παθαίνανε τότε στο λατομείο. Εκεί πρέπει να το δούμε το θέμα, σαν χιώτες όλοι, και να... Υπάρχουν διεκδικήσεις στο ΕΣΛΑ. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Και θέλω αυτά να τα πιάσω και νομικά, αλλά και με ένα μηχανικό, να τα καταγράψουμε και να τα περάσουμε μέσα από ειρηνοδικεία να γίνουν του Δήμου.